Λίγο πριν τη μία φτάνει στην πέμπτη τακτική ανακρίτρια Πειραιά ο 77χρονος Τρασίβουλος Λικουρέζος, χειριστής του μοιραίου ταχύπλοου, προκειμένου να δώσει απαντήσεις για το ναυτικό δυστύχημα στην Αίγινα που κόστισε 4 ανθρώπινες ζωές. Μαζί του και ο δικηγόρος που κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα. Τα ερωτήματα πάντως για το δυστύχημα παραμένουν. Υπήρξε κατάληψη από τον 77χρονο του τουριστικού σκάφους που εμβόλησε? Γιατί οι επιβαίνοντες του ταχύπλοου δεν βοήθησαν τους ναυαγούς? Γιατί καθυστέρησε η σύλληψη του κατηγορουμένου? Με ποιους επικοινωνήσε ο 77χρονος πριν από τη σύλληψή του? Πήρε τόσο κόσμο στο λαιμό του. Πρέπει να πει τι έχει γίνει. Είναι 77 χρονών. Έχω μάθει ότι στα 80 θα βγει. Άρα κάποιον καλύπτει. Σύμφωνα με το απολογητικό υπόμνημα που έχει στα χέρια της η ανακρίτρια, ο χειριστής έτρεχε μέχρι 21 ναυτικά μίλια. Κατά το χρόνο της σύγκρουσης, το Ντουέντε κινείται με την ελάχιστη ταχύτητα πλαναρίσματος, δηλαδή εκείνη των 21 ναυτικών κόμβων και όχι με οποιαδήποτε άλλη ταχύτητα. Κατά το χρόνο λοιπόν της υλικής επαφής των δύο ναυφυγημάτων, το ένα εξ αυτών ήταν παραβυθισμένο και το άλλο κινείται εκτός εκτοπίσματος. Αυτό εξηγεί το γεγονός της υπερπίδησης του Αντωνία από τον Ντουέντε, το οποίο δεν ήρθε σε επαφή με τα έξαλά του. Υποστηρίζει ότι είχε σταθερή πορεία. Στη θέση Πέρδικα αντιλήφθηκα μηχανοκίνητο σκάφος να κινείται από τη θέση Πέρδικα προς την Ισομονή, δηλαδή επιπορίας από Ανατολή προς Δύση. Ποτέ δεν πίστεψα ότι σκάφος κινούμενο αριστερά μου θα περάσει από την πλώρη μου. Η πορεία μου ήταν σταθερή, χωρίς να έχω τον οποιοδήποτε λόγο να πραγματοποιήσω τον οποιοδήποτε ευνίδιο ελιγμό, αφού άλλωστε μετέβαινα για λόγους αναψυχής με φίλους σε κόλπο της νησίδος Μονής. Ο 77χρονος υποστηρίζει ότι είδε το τουριστικό σκάφος ξαφνικά και όπως ορίζει ο κώδικας ασφαλούς πλοήγησης, είχε προτεραιότητα καθώς κινούνταν από δεξιά. Η ευνίδια κατά την αντίληψή μου εμφάνιση του σκάφους Αντωνία αποτέλεσε και την αιτία της προσκρούσεως. Ενεργώντας ενστικτοδός, τράβηξα τα χειριστήρια των μηχανών στη θέση κράτη. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να ανακόψει αποτελεσματικά την πορεία του σκάφους Ντουέντε, το οποίο συνέχισε να κινείται σε θέση πλαναρίσματος και έπεσε επί των ξυλινών υπερκατασκευών της δεξιάς πλευράς του άλλου σκάφους και αφού τη συνέτριψε, πέρασε πάνω από αυτό και αποσταλασσώθηκε από την αντίθετη πλευρά του, είτε την αριστερή. Όσον αφορά στην αδυναμία να βοηθήσει, αναφέρει ότι αυτό ήταν αδύνατο, καθώς το σκάφος του έπαθε blackout. Θα πρέπει να επισημάνω ότι παρά το γεγονός ότι θα ήθελα να βοηθήσω τους ναυαγούς που βρίσκονται στη θάλασσα, ήταν αδύνατο να το πράξω. Υπό το κράτος του θαλάσσιου ρεύματος επιφανίας που επικρατούσε στην περιοχή, τον Ντουέντε παρασύρθηκε μακριά από τη θέση των ναυαγών και συνέχισε παρασυρώμενο προς τα βραχώδη αβαθή των ακτών της νησού Μονή, στα οποία θα συνετρίβεται εάν δεν επενέβαιναν διασώστες. Ο κίνδυνος βύθισης του Ντουέντε ήταν επίσης άμεσος, ενώ οι επί αυτού επιβαίνοντες ήσαν όλοι υπερήλικες. Οι προσπάθειες επαναλειτουργίας των μηχανών του Ντουέντε από εμένα δεν απέδωσαν προφανώς λόγω σοβαρής βλάβης των μηχανών, αλλά και του ηλεκτρολογικού δικτύου του σκάφους, το οποίο οδήγησε σε κατάσταση blackout. Στο θαράσιο χώρο που κολυμπούσαν οι ναυαγοί έπλεε μεγάλος αριθμός σωσιβίων που είχαν διαφύγει από το βυθισμένο Αντωνία και είχε αναδυθεί στην επιφάνεια. Ως γνωστόν, τα ατομικά σωσίβια με τα οποία είναι εφοδιασμένα τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Πραγματικά είναι συντετριμμένος, είναι συγκλονισμένος, αισθάνεται οδύνη για αυτό το περιστατικό και θέλει να κάνει ό,τι μπορεί για να απαλύνει όσο μπορεί κανείς, μπορεί να πει ότι μπορεί να απαλυνθεί, ο πόνος αυτών των ανθρώπων. Το πρωί βγήκε από το νοσοκομείο ο 16χρονος τραυματίας που κατάφερε να σωθεί ανοιχτά της Πέρδικας. Δεν θέλω να το σκέφτομαι ούτε να το ακούω. Την ίδια ώρα, σε κλίμα οδύνης, έγινε στο κημητήριο Σχιστού η κηδεία της 5χρονης Σεβαστής και του πατέρα της, Σάκη Κατηφέ, που έχασαν άδικα τη ζωή τους. Τραγικές φιγούρες, η σύζυγος, μάνα των αδικοχαμένων, μαζί με τον αδελφό. Δίπλα τους, με βουβό πια πόνο, η αδελφή του, Μαρία Κατηφέ, φίλοι, άγνωστοι, αλλά και απλός κόσμος που βρέθηκε εκεί για να τους συμπαρασταθεί. Σε βαρύ κλίμα έγινε χθες στην Αίγινα και η κηδεία του 58χρονου κυβερνήτη του τουριστικού σκάφους, Στέλιου Τρίμη, του οποίου ο θάνατος, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, προκλήθηκε από πνιγμό. Οι αξιωματικοί του λιμενικού έχουν μέχρι στιγμής λάβει 15 καταθέσεις. Το ηλικιωμένο μάλιστα ζευγάρι που επέβαινε στο ταχύπλοιο μαζί με τον 77χρονο φέρεται να δήλωσε ότι ξεκίνησαν από το λιμάνι της Αίγινας με προορισμό τη σπηλιά της Φώκιας για να πάνε για μπάνιο. Κάποια στιγμή όμως, όπως υποστήριξαν, χτύπησαν κάπου χωρίς να καταλάβουν στην αρχή τι είχε συμβεί. Αντιλήφθηκαν το δυστύχημα όταν πια είχαν σταματήσει. Το ναυτικό δυστύχημα έχει προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη και το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ τόσο για τα υπονοούμενα όσο και την ευθεία επίθεση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρή Δρίτσα. Όσο ξεπερνάτε τα όρια της χυδαιότητας, τόσο περισσότερο ευδιάκριτο γίνεται στους πολίτες το επίπεδο της αντιπολίτευσης που ασκείται. Είναι ο μόνος τρόπος να μάθουμε ποιος ήταν πραγματικά και πού τις μοιραίες στιγμές. Και οι φημολογίες δεν μπορούν να καλύψουν την αλήθεια, όπως είπαμε και επαναλαμβάνουμε. Εκτός αν η κυβέρνηση που έχει πάρει διαζύγιο από τις πολιτικές αλήθειες, κηρύσει πόλεμο πλέον σε όποιον αναφέρει έστω τη λέξη αλήθεια. Οι πραγματογνώμονες συνεχίζουν και σήμερα το έργο τους στην Αίγινα, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα. We saw the mini yacht from the
right side of our boat. So if it's our boat, we and me and my husband were sitting in here, and in here we can see this boat coming on us. And in maybe 5 or 7 seconds before the crash, people began to yellow and crying, but our captain can't do nothing. Somehow, maybe with some miracle, I found a way, maybe in 3 or 4 minutes underwater. And then I saw my leg. It was not just a leg, like just something like this. Το πρώτο σοκ διαδέχεται ένα ακόμη πιο ισχυρό. Ο σύζυγός της, ο μουσικός Evgeny Teretnik, που αναζητούσε από την πρώτη στιγμή του ναυαγίου, είναι ο τέταρτος νεκρός. Το ζευγάρι που είχε έρθει για διακοπές στην Αίγινα είναι γονείς ενός μωρού μόλις ενός έτους. I don't really know how to tell my child that his father is gone, because he was the best father and the best husband in the world, and I don't realize how will I live. How will I live without my husband in Ukraine, and what should I do? This boat, another boat, has injured my leg. I do remember how it was broken, how it was big and strong pain. And when we go to the water, and I was trying to find out the way from the water. Όσα καταγγέλει και εκείνη, όπως και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές της υπόθεσης, είναι συγκλονιστικά. It was our boat. It was floating, and this is the other boat. It was like that. Yes, like that. Not that, like our boat. We were just waiting for someone to help us, to come and to help us. And some boat came to us, and they didn't give swimsuits or something like that. Or life vests. No. I was just swimming by myself with my injured leg. Of course, I want him to go to a judge, and I want him to make to get the most hard sentence. Yes. Οι γιατροί στο ΚΑΤ έδωσαν πολύ ωραίο αγώνα στο χειρουργείο για να επανασυγκολύσουν το πόδι της 28χρονης και ελπίζουν ότι θα μπορέσει μετά από αρκετό καιρό να ξανασταθεί στα πόδια της. Αυτή κάνει για σένα πραγματική διθύραμβη στα διεθνή μέσα. Σε χαρακτήρισαν άρχοντα των δακτυλιδιών, βασιλιά της γυμναστικής. Εσύ τι θα έλεγες για τον εαυτό σου? Θα έλεγα ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Υπάρχουν χρόνια που περάσαμε, στα οποία δεν καταφέρναμε να φτάσουμε στον κινητό στόχο. Και φτάσαμε μετά από υπερπροσπάθεια, και είναι ένα αποτέλεσμα που δεν είναι. Δεν ξέρω πώς είναι τυχαίο. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι ο πρόεδρος της ΔΟΕ σου έδωσε συγχαρητήρια πριν καν να ανακοινωθούν οι τελικές βαθμολογίες. Και αυτό είναι ένα πλάνο που έκανε το γύρο του κόσμου. Τι σημαίνει για σένα αυτή η αναγνώριση? Είναι η αναγνώριση των τόπων μου, όπως σας είπα, και της δουλειάς μου. Ο κύριος Μπάχα έκανε, ο πρόεδρος έκανε, ήρθε να με χαιρετήσει. Μάλλον κατάλαβε, έμαθε ότι το εκτέλεση του τελευταίου αθλητή δεν ήταν τόσο καλή. Μπορεί και να το κατάλαβε, μπορεί να παρακολουθεί ένα οργανισμό, είναι σίγουρος. Και ήρθε κατευθείαν πριν η βαθμολογία του Βραζιλιάνου και μου έδωσε χέρι. Ήταν εδώ που τα λέμε μια βαθμολογία που δύσκολα θα μπορεί να την πιάσει ο φοιτητής στους Κρήτους, η αλήθεια είναι. Πώς είναι να κατακτάει κάποιος το χρυσό μετάλλιο στην πατρίδα του μεγαλύτερου αντιπάλου του? Ποιο είναι το συνέστημα, θέλω να πω? Αυτή για μένα ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στη φάση που βρίσκομαι.
μετά από τις προηγούμενες επιτυχίες είναι πολύ ευχαριστημένοι με το πώς νιώθουν έτσι τα πράγματα. Και η μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα μου ήταν να κερδίσω ένα Ολυμπιακό μετάλλιο και να κερδίσω το μεγαλύτερο αντίπαλο μέσα στην ίδια τη χώρα. Και αυτό έγινε. Είναι πολύ όμορφο το συνέστημα. Όπως έχει φανεί και προς τα έξω, η γυμναστική είναι ένα άθλημα που δεν υπάρχουν εχθρότητες. Είμαστε αντίπαλοι μόνο εκείνη τη στιγμή. Και κατά τα άλλα, είμαστε δύο καλοί φίλοι και αυτό είναι όλο. Κάναμε τη μάχη μας. Ανταλλάξαμε μπλούζες με το που προσγειωθήκαμε, με το που τελείωσε το αγώνα, ανταλλάξαμε τις μπλούζες, δώσαμε τα χέρια, αγκαλιαστήκαμε και είπαμε συγχαρητήρια ένας τον άλλον και αυτό ήταν. Μια μάχη που τελείωσε εκεί. Η ελληνική συγκομιδή σε μετάλλια μέχρι τώρα τουλάχιστον έχει φτάσει στα 5 και από ό,τι φαίνεται έχει συνέχεια ή τουλάχιστον το ευχόμαστε όλοι να έχει συνέχεια. Περισσότερα από το Λονδίνο αλλά και το Πεκίνο. Μάλιστα κάποιοι υποστηρίζουν ότι η επιτυχία σας είναι ακόμη μεγαλύτερη από την Αθήνα και το Σίδνεϊ. Όπου τα μετάλλια ήταν πολλά σε μια διαφορετική εποχή όμως. Τι σκέφτεσαι εσύ γι' αυτό? Ακριβώς. Ακριβώς. Μέσα από αυτές τις συνθήκες τις οποίες δουλέψαμε όλοι οι αθλητές του ελληνικού αθλητισμού τα τελευταία 4 χρόνια με την κατάσταση που έκρατε στη χώρα μας, θεωρώ ότι και μόνο που βρεθήκαμε εδώ όλα αυτά τα άτομα σαν αποστολή και μόνο που έχουμε 5 μετάλλια με πιθανότητες να γίνουν 6, είναι τεράστια επιτυχία και είναι σαν 2 φορές, σαν διπλά ή τριπλά αυτά τα μετάλλια. Σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας δωρίζει η Amber Heard και τα 7 εκατομμύρια δολάρια από την αποζημίωση που έλαβε μετά το φιλικό διακανονισμό στον οποίο κατέληξε με τον Johnny Depp. Όπως δήλωσε η γοητευτική ηθοποιός, θα μοιράσει τα χρήματα ισόποσα σε 2 ιδρύματα που βοηθούν κακοποιημένες γυναίκες και άρρωστα παιδιά. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιδεικνύει την αστραφτερή μαύρη Μπουγκάτι αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ που έκανε δώρο στον εαυτό του μετά την κατάκτηση του Euro. Ο 31 ετών άσος της Ρεάλ Μαδρίτης ανέβασε ένα βίντεο στο λογαριασμό του στο Instagram όπου επιστρέφει από βόλτα με το πανάκριβο αυτοκίνητό του και δείχνει να το απολαμβάνει. Η Beyoncé βούταε στη θάλασσα από ύψος 9 μέτρων από το δεύτερο κατάστρωμα του υπερπολυτελούς γιότ που έχει νοικιάσει με το σύζυγό της Jay-Z. Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τη διάσημη τραγουδίστρια να χαίρεται τη θάλασσα με εντυπωσιακές βουτιές κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Σαρδινία. 3 ολόκληρα χρόνια δεν έχει καμία επαφή με την κόρη του Σούρι ο διάσημος ηθοποιός Tom Cruise, σύμφωνα με δημοσίευμα του US Weekly. Ο ηθοποιός, όπως αναφέρεται, έχει απορροφηθεί πλήρως από τη σαϊντολογία και για το λόγο αυτό δεν βλέπει τόσο τη Σούρι όσο και τα παιδιά που είχε υιοθετήσει με την πρώην σύζυγό του ηθοποιό Νικόλ Κίντμαν.